Καθώς ο πόλεμο Ισραήλ-Χαμά συνεχίζεται για 7ο μήνα, οι εχθροπραξίε χθε Κυριακή φάνηκαν να επικεντρώνονται στα σύνορα με τον Λίβανο και στη Δυτική Όχθη, ωστόσο οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι διεμήνησαν πω εγκρίθηκαν περαιτέρω επιχειρήσει στη Λωρίδα τη Γάζα, όπου ο Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε κι άλλο δυνηρά χτυπήματα στη Χαμά. Κατά το Ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ΚΑΝ, ανάμεσα στα σχέδια που εγκρίθηκαν είναι η επιχείρηση στη Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, παρά τις πιέσεις που ασκούνται από πολλές πρωτεύουσε να μην προχωρήσει ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση στην πόλη, όπου έχουν καταφύγει σχεδόν 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνοι, στη μεγάλη πλειονότητά τους εκτοπισμένοι από άλλες περιοχές του μικρού θυλάκου. Θα πρέπει να αναμένονται διαταγέ για την εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων σύντομα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Παρά τι ανησυχίε τη διεθνού κοινότητα συμπεριλαμβανομένου του βασικού συμμάχου του Ισραήλ των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ισραηλινή ηγεσία χαρακτηρίζει απαραίτητη την επιχείρηση στη Ράφα κατά αυτή το τελευταίο χειρό τη Χαμά για να καταστραφούν οι τελευταίε μονάδε του στρατιωτικού βραχιονά τη. Επιχειρηματολογεί πω σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει ανασυγκρότησή του. Η Χαμά αξιώνει οριστική κατάπαυση του πυρό, αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τη λωρίδα τη Γάζα, μεγάλη αύξηση τη βοήθεια που διανέμεται στον άμαχο πληθυσμό που απειλείται από λοιμό, σε όλο το θύλακο, επιστροφή των εκτοπισμένων στα σπίτια του και σοβαρή συμφωνία ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιου φυλακισμένου. Ως πριν από μερικέ εβδομάδε, Ισραηλινές πηγέ λογάριαζαν πω απέμειναν λίγο λιγότεροι από 100 ομοίροι ζωντανοί από τους 129 ακόμη στο θύλακο, όμω πλέον εκφράζονται φόβοι πω είναι νεκροί πολύ περισσότεροι από 34. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγεία τη Χαμά, κάπου 34.100 άνθρωποι στην πλειονότητά του γυναίκε και παιδιά έχουν σκοτωθεί και άλλοι σχεδόν 77.000 έχουν τραυματιστεί από το ξέσπασμα του πολέμου. Οι συγκρούσει ανάμεσα στη Χεσμολάχ και στι Ισραηλινέ Ένοπλε Δυνάμει είναι στην πράξη καθημερινέ από την επομένη του ξεσπάσματο του πολέμου Ισραήλ-Χαμά. Πρόκειται για τη σοβαρότερη έξαρση τη βία μετά τον πόλεμο Ισραήλ-Χεσμολά το 2006, που εντείνει την ανησυχία για εξάπλωση τη σύραξη στην περιφέρεια. Στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί πάνω από 370 άνθρωποι, ανάμεσά τους 240 και πλέον μαχητές της Χεσμολά και άλλων οργανώσεων, καθώς και τουλάχιστον 68 άμαχοι. Στο Ισραήλ έχουν σκοτωθεί 18 άνθρωποι, 10 στρατιωτικοί και 8 πολίτες σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές. Η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει απομακρύνει εσπευσμένα κάπου 60.000 κατοίκους της παραμεθόριας περιοχής. Αφού του άρχισαν οι συγκρούσει. Στον Λίβανο έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τα σπίτια του κάπου 90.000 άνθρωποι. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.